Ανάδειξε το Υγεία έχει έρθει στο ιατρείο του κυρίου Σταύρου Μπουρεκά, ο οποίος είναι χειρουργός ουρολόγος, διευθυντής ουρολογικής κλινικής της ρομποτικής χειρουργικής του Metropolitan General. Τον ευχαριστούμε που μας δέχτηκε εδώ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη και το τι γίνεται με τη στήση μετά τη χειρουργική αφαίρεσή του. Καταρχήν να δούμε όμως πόσο συχνός είναι, αλλά και ποιους αφορά, ποιο κοινό είναι που αφορά. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας πολύ συχνός καρκίνος, δεν αφορά λίγους. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άντρες στην Ευρώπη, με στοιχεία περσινά. Στην Ελλάδα είναι δεύτερο σε συχνότητα, πίσω από τον καρκίνο του πνεύμονα, με πολύ μικρή διαφορά. Είναι ένας καρκίνος, επομένως, ο οποίος αφορά τους άντρες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσα να το πω διαφορετικά, ότι η πιθανότητα ενός άνδρα να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του ξεπερνάει το 10%. Το άλλο στοιχείο το οποίο αφορά την συχνότητα του καρκίνου του προστάτη είναι ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των ασθενών που διαγνώσκονται με την νόσο αυτή πέφτει σιγά σιγά. Για να καταλάβετε, πριν από 15-20 μέρες χειρούργησε ασθενή 46 χρονών με καρκίνο του προστάτη. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε αυτή την ηλικία 45-50-55 χρονών είναι αρκετοί πια οι οποίοι διαγνώσκονται και χειρουργούνται με καρκίνο του προστάτη. Φανταστείτε επομένως πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ασθενείς η διατήρηση ή όχι της στήσης τους. Μετά την αφαίρεση του προστάτη, υπάρχει σεξουαλική ζωή για τον άντρα? Μία μικρή διευκρίνηση πριν ξεκινήσω να απαντάω την ερώτησή σας. Όπως είπαμε, μιλάμε για τον καρκίνο του προστάτη και την χειρουργική του αντιμετώπιση, που είναι αυτό που λέμε εμείς οι ουρολόγοι ριζική προστατεκτομία, αφαίρεση δηλαδή ολόκληρου του οργάνου, σε αντιδιαστολή με την ας πούμε απλή προστατεκτομή, που είναι μια διαφορετική επέμβαση, την κάνουμε στην λεγόμενη καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ συνηθισμένη, αφορά περισσότερους από τους μισούς άνδρες, ίσως άνω της ηλικίας των 50. Είναι η γνωστή αύξηση του μεγέθους του προστάτη που προκαλεί δυσκολία στην ούρηση. Αυτή είναι όμως μια καλοήθης κατάσταση, διαφορετική, δεν θα μιλήσουμε για αυτή. Μιλάμε επομένως για τον καρκίνο του προστάτη και την ριζική προστατεκτομή. Μια δεύτερη έτσι διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι ότι όταν μιλάμε για αισθητική λειτουργία του ασθενή μετά το χειρουργείο, η σύγκριση γίνεται πάντα με την κατάσταση της αισθητικής του ικανότητας πριν το χειρουργείο. Επομένως, για να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας, και με βάση τα αποτελέσματα που βλέπω στους ασθενείς μου, το σύνολο σχεδόν των ασθενών τους οποίους χειρουργώ διατηρούν πλήρως ή σε πολύ μεγάλο βαθμό την στήση τους. Σχεδόν όλοι. Με μία μικρή εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή αφορά ασθενείς στους οποίους δεν γίνεται ουσιαστικά διατήρηση των νεύρων επειδή δεν πρέπει να γίνει. Είναι ένα μικρό ποσοστό ασθενών οι οποίοι έχουν πολύ εκτεταμένη νόσο ή πολύ επιθετική νόσο. Εκεί για λόγους ογκολογικούς, για να μην αφήσουμε καρκίνο μέσα, δεν κάνουμε και δεν επιτρέπεται να γίνεται διατήρηση, άρα αυτούς τους ασθενείς τους εξαιρούμε και δεν μιλάμε για αυτούς. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, ισχύει αυτό που σας είπα, ότι διατηρείται η αισθητική τους ικανότητα μετά το χειρουργείο σε πολύ μεγάλο βαθμό ή πλήρως. Ανάλογα λίγο και με την ποσότητα της νόσου, πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Αυτό είναι κάτι που συνέβαινε παλιότερα? Παλαιότερα, στην εποχή της ανοιχτής χειρουργικής, αυτό δεν συνέβαινε ή συνέβαινε σε πολύ μικρό βαθμό. Έπρεπε κάποιος χειρουργός που χειρουργεί ανοιχτά να είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ λίγοι μπορούσαν να κάνουν μια κάποια διατήρηση νεύρων και να έχουν στην καλύτερη περίπτωση κάποια μέτρια αποτελέσματα. Κατά κανόνα, ο ασθενής ο οποίος χειρουργούνταν παλαιότερα ανοιχτά, το θεωρούσε σχεδόν δεδομένο των προτέρων και ο ασθενής και ο γιατρός του ότι στήση μετά το χειρουργείο δεν θα υπήρχε. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και η
τομείς τους οποίους έχει υπάρξει βελτίωση μεγάλη είναι δύο. Είναι πρώτον όσον αφορά την πληροφόρηση που έχουμε για την νόσο μέσα στον προστάτη. Εδώ οι βελτιώσεις οι οποίες έχουν γίνει είναι σε δύο άξονες. Ο ένας είναι αφορά τις βιοψίες του προστάτη που κάνουμε κατά κανόνα εμείς οι ουρολόγοι. Παλαιότερα οι βιοψίες που κάναμε και η πληροφόρηση που παίρναμε από τους ειδικούς γιατρούς, τους παθολογοανατόμους, οι οποίοι εξετάζουν τα δείγματα που στέλνουμε εμείς στο μικροσκόπιο, ήταν φτωχή. Μας έλεγαν μόνο αν ο προστάτης έχει ή δεν έχει καρκίνο, το πολύ πολύ και σε ποιο λοβό από τους δύο, έχει δύο λοβούς ο προστάτης, έναν αριστερό, έναν δεξί, σε ποιον από τους δύο λοβούς υπάρχει η νόσος. Σήμερα και εμείς οι ουρολόγοι έχουμε γίνει πολύ καλύτεροι στην διαδικασία λήψης των δειγμάτων και οι παθολογοανατόμοι μας στέλνουν ιστολογικές εκθέσεις που είναι πολύ αναλυτικές. Ξέρουμε δηλαδή με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια κάθε δείγμα που έχουμε πάρει από τον προστάτη, από πού το έχουμε πάρει, εάν έχει ή όχι καρκίνο, σε τι ποσοστό είναι διηθημένο. Επομένως έχουμε μια πολύ καλή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει μέσα στον προστάτη. Δεύτερος άξονας, όσον αφορά την πληροφόρηση για την νόσο μέσα στον προστάτη, είναι αυτό που λέμε, είναι μια απεικονιστική εξέταση, η γνωστή μας μαγνητική τομογραφία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια καινούρια μορφή της, λέγεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, και είναι μια εξέταση η οποία με πολύ μεγάλη ακρίβεια μας δείχνει εικόνες. Είναι μια λειτουργική εξέταση ουσιαστικά, όχι απλώς απεικονιστική, και μας δείχνει εικόνες που απεικονίζουν τις ύποπτες αιστείες μέσα στον προστάτη. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, και με τους δύο αυτούς τρόπους έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τη γνώση που έχουμε για το τι συμβαίνει μέσα στον προστάτη. Πού είναι ο καρκίνος, αν ο καρκίνος είναι μια μικροσκοπική αιστεία ή είναι μια μεγάλη αιστεία, και πού είναι αυτή, αν είναι μέσα ή αν ακουμπάει για παράδειγμα στην κάψα του προστάτη. Αυτό το τελευταίο είναι που έχει πολύ σημασία. Γιατί ακριβώς έξω από την κάψα είναι εκεί που περνάνε τα νεύρα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη στήση. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο υπάρχει μεγάλη βελτίωση, πέρα από την πληροφόρηση που μόλις σας είπα, είναι το έχουμε πια στα χέρια μας ένα εξαιρετικό εργαλείο. Γιατί καλό είναι να ξέρεις τι συμβαίνει μες στον προστάτη, αλλά αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη γνώση, ακόμη και σήμερα για παράδειγμα οι γιατροί που χειρουργούν ανοιχτά, ακόμη και να ξέρουν τι συμβαίνει μες στον προστάτη, είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσουν χειρουργικά και να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με τη χρήση όμως του ρομπότ, αυτό είναι το εργαλείο για το οποίο μιλάω, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε χειρουργία με πολύ μεγάλη ακρίβεια, λόγω της πολύ μεγάλης μεγέθυνσης την οποία έχει το εργαλείο αυτό και της πολύ μεγάλης ακρίβειας με την οποία μπορούμε να χειρουργήσουμε, μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός όλων αυτών, επομένως, έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων, μιλάμε πάντα για την διατήρηση της στήσης, έτσι, σήμερα με τη χρήση του ρομπότ να έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα με την ανοιχτή χειρουργική. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Από εξαιρετικά έως μπορεί να είναι και άσχημα. Και η εξήγηση είναι ότι το εργαλείο το οποίο μόλις σας ανέφερα, το ρομπότ, δεν είναι αυτόνομο, δεν χειρουργεί μόνο του. Χρειάζεται ασφαλώς ένα πολύ έμπειρο χειρουργό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω, ότι το εργαλείο αυτό είναι εξαιρετικό, αλλά χρειάζεται ο γιατρός ο οποίος το χρησιμοποιεί, δεν είναι καθόλου αυτόνομο, εκτελεί με ακρίβεια τις εντολές ακριβώς που θα δώσει τα χέρια ουσιαστικά του χειρουργού, ο οποίος πρέπει να έχει σωστή εκπαίδευση, εμπειρία, πολύ καλή γνώση του χειρουργείου για το οποίο μιλάμε, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο χειρουργείο, δεν είναι απλό χειρουργείο, η ριζική προστατεκτομή, να έχει υπομονή, χρειάζονται πολλά στοιχεία που πρέπει να έχει ο χειρουργός για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το εξαιρετικό εργαλείο και να έχει τα αποτελέσματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, διατήρηση των νεύρων. Πόσα είναι αυτά τα νεύρα, πού βρίσκονται ακριβώς,
Είναι, ας πούμε, σαν μικρά καλώδια τα οποία είτε τα διατηρούμε είτε τα κόβουμε. Κάπως έτσι μπορεί να το φανταστεί κάποιος απλά. Καλή ερώτηση. Γιατί για εμάς τους χειρουργούς είναι κάτι αυτονόητο, αλλά φαντάζομαι ότι για εσάς ναι. δεν είναι. Το καλύτερο παράδειγμα το οποίο μπορώ να δώσω είναι αυτό το οποίο δίνω στους ασθενείς μου. Είναι ότι δεν μιλάμε για νεύρα ουσιαστικά. Εμείς τα λέμε αγιονευρώδη δεμάτια. Φανταστείτε ένα πορτοκάλι, ο προστάτης δηλαδή είναι ένα πορτοκάλι. Ο προστάτης είναι το εσωτερικό του πορτοκαλιού. Η κάψα του προστάτη είναι η μεμβράνη που έχει το πορτοκάλι μέσα. Και τα αγιονευρώδη δεμάτια είναι η φλούδα του πορτοκαλιού. Φανταστείτε ένα φρέσκο πορτοκάλι που έχει χοντρή φλούδα. Mm-hmm. Αυτό το άσπρο της φλούδας είναι αυτό που λέμε αγιονευρώδες δεμάτιο. Επομένως, ο στόχος είναι να προσπαθήσει κανείς να το διατηρήσει, να ξεφλουδίσει ας πούμε το πορτοκάλι και να αφήσει πίσω όλη τη φλούδα, όλο το αγιονευρώδες δεμάτιο μέσα στον ασθενή. Όσον αφορά το κόβουμε ή όχι, επίσης πολύ καλή παρατήρηση, γιατί με τη χρήση του ρομπότ που μόλις σας ανέφερα και την τεράστια μεγέθυνση που έχει και τη λεπτομέρεια με την οποία μπορούμε να χειρουργήσουμε, δεν έχουμε μόνο δύο επιλογές, ή το διατηρούμε είτε το κόβουμε τελείως από τη ρίζα του, έχουμε και επιπλέον επιλογές. Εγώ μπορώ δηλαδή αυτό το αγιονευρώδες δεμάτιο, αυτή τη φλούδα του πορτοκαλιού, να την κόψω σε... Να την ξύσω, ας πούμε, σε τουλάχιστον άλλα δύο επίπεδα μεταξύ του 0 και του 100. Και μιλάω για διαφορές τώρα του χιλιοστού μεταξύ του ενός επίπεδου και του άλλου, που δεν είναι ορατές καν με γυμνό μάτι. Δεν τις βλέπει δηλαδή ένας χειρουργός που χειρουργεί ανοιχτά. Εξατομίκευση δηλαδή και απόλυτη προσαρμογή στον ασθενή που έχουμε μπροστά μας στο επίπεδο του χιλιοστού. Αυτό κάνουμε εδώ, σωστά. Ναι. Τώρα αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι τους ασθενείς χοντρικά μπορούμε να τους χωρίσουμε ας πούμε σε τρεις χοντρικά κατηγορίες. Η μία είναι η κατηγορία των ασθενών που ανέφερα κάποια στιγμή πριν στην κουβέντα μας, που έχουν πολύ προχωρημένη επιθετική νόσο, στους οποίους δεν κάνουμε καμία διατήρηση, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί όπως εξηγήσαμε, τα αγιονευρώδη δεμάτια είναι κολλημένα πάνω στον προστάτη. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε νόσο η οποία βγαίνει εκτός προστάτη και διηθεί τα νεύρα, πρέπει να τα αφαιρέσουμε όλα. Αυτή ευτυχώς είναι λίγη. Και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η έγκυρη διάγνωση, όπως το έχουμε ξαναπεί, βέβαια. Στους υπόλοιπους ασθενείς που παραμένουν, μπορούμε επίσης να τους χωρίσουμε σε δύο χοντρικά κατηγορίες. Αυτούς που έχουν πολύ λίγη νόσο. Όπως εξήγησα πριν, έχουμε πια πληροφόρηση για το τι συμβαίνει μέσα στον προστάτη. Μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή πώς είναι η νόσος και πού είναι. Επομένως, στους ασθενείς που έχουν πολύ λίγη νόσο, εκεί κάνουμε πλήρη διατήρηση και των δύο αγιονευρώδων δεματίων. Αυτή είναι η καλύτερη ασθενή. Εγώ χαίρομαι όταν έρχεται ασθενή σε μένα και έχει λίγη νόσο, γιατί ξέρω ότι μπορώ να του προσφέρω το μέγιστο. Αυτή η ασθενή δεν είναι λίγη, είναι πολύ. Ίσως οι περισσότεροι πια με τον έλεγχο που γίνεται τακτικά. Σε αυτή την κατηγορία των ασθενών έχω δει εκπληκτικά πράγματα από ασθενείς μου. Έχω δει ασθενείς να έχουν μετεγχειρητική στήση, δεν μιλάω για ενσυνείδητη βέβαια, μιλάω για την λεγόμενη αυτόματη πρωινή στήση, μερικές μέρες μετά το χειρουργείο, πριν καν βγει ο καθετήρας. Πράγματα που με το ανοιχτό χειρουργείο είναι επιστημονική φαντασία. Έτσι, κανένας ανοιχτός χειρουργός δεν έχει δει ποτέ τέτοια πράγματα. Έχω δει ασθενείς να έχουν επαφή με την σύζυγό τους μερικές μέρες μετά την αφαίρεση του καθετήρα. Παρένθεση εδώ, ο καθετήρας βγαίνει μια εβδομάδα περίπου μετά το χειρουργείο. Άρα, είχα ασθενή, ο οποίος είχε επαφή με την γυναίκα του 2-3 μέρες μετά την αφαίρεση του καθετήρα. Ασθενείς οι οποίοι μερικές εβδομάδες μετά το χειρουργείο μου λένε: «Γιατρέ, η στήση είναι όπως πριν». Και η τρίτη κατηγορία, Στην τρίτη κατηγορία, ας πούμε ότι είναι οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ελάχιστη νόσο, έχουν περισσότερη νόσο, στους οποίους μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν. Μπορούμε το κάθε δεμάτιο να το δούμε αυτόνομα. Αν για παράδειγμα ένας ασθενής έχει αρκετή νόσο σε ένα λοβό, μπορώ εγώ στον άλλο λοβό να κάνω πλήρη διατήρηση. Στον άλλο λοβό που έχει την αρκετή νόσο, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι αυτή η αιστεία και πού ακριβώς είναι και αν ακουμπάει στην κάψα ή όχι, μπορώ να κάνω αυτό που σας είπα πριν. Να πάω και το δεμάτιο να το
να αποφασίσω σε ποιο επίπεδο θα κόψω και να διατηρήσω ένα ποσοστό του δεματίου. Μάλιστα. Εδώ τώρα έρχεται αυτό που είπατε πριν, πλήρης εξατομίκευση. Ενώ επομένως ο τίτλος της νόσου καρκίνος προστάτη είναι ένας και ο τίτλος του χειρουργείου είναι επίσης ένας, ριζική προστατεκτομή, στην πράξη αυτό που κάνουμε στην κλινική μας και κάνουμε, περίπτωση, είναι διαφορετικό από ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με την, περίπτωση του ασθενή. Κάνουμε δηλαδή πλήρη εξατομίκευση. Να τολμήσω να πω αν είναι ακριβά αυτά, αν είναι κοστοβόρα αυτά τα χειρουργεία. Το εργαλείο για το οποίο μιλάμε είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό, έχει κάποια εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για ένα χειρουργείο το οποίο δεν είναι φτηνό μεν, παρόλα αυτά... Για το τι παρέχει τελικά, μακροπρόθεσμα. Αυτό το οποίο δεν αναφέραμε βέβαια είναι ότι ο ασθενής που χειρουργείται ρομποτικά, η πλειοψηφία του τέλος πάντων, την επόμενη μέρα πάνε σπίτι τους. Mm-hmm. Και είναι ένα μόνιμο αποτέλεσμα, σωστά. Αν κανείς το δει συνολικά, έχει αποδειχθεί δηλαδή με μελέτες, ότι το συνολικό κόστος ενός τέτοιου χειρουργείου δεν διαφέρει πολύ. Έως και καλύτερο μπορεί να είναι, λίγο χαμηλότερο ίσως από ένα ανοιχτό χειρουργείο, mm-hmm. στο οποίο. Δεν θα γίνει χρήση αυτού του ακριβού μηχανήματος μεν, ο ασθενής όμως θα μείνει πολλές περισσότερες μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, γιατρέ, σωστά? Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Σωστά, σωστά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν νομίζω πλήρως διαφωτιστική και ενημερωτική για τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.